Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Στις 25 Ιανουαρίου η χώρα οδηγείται σε εκλογές. Θα έλεγα με ευθύνη της συγκυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι προκαλέσατε την επίσπευση της προεδρικής εκλογής μάλλον και δεν είχαμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο βεβαίως έμεινε και η διαπραγμάτευση με τους δανειστές στη μέση. Σας ακούω όμως συνέχεια τις τελευταίες ημέρες να επαναλαμβάνετε ότι η διαπραγμάτευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου της όποιας επόμενης κυβέρνησης και να ρωτιέμαι αν αυτό είναι δίκαιο για την όποια επόμενη κυβέρνηση, ανεξαρτήτου χρώματος ή χρωμάτων, δεδομένου ότι εκείνη θα πρέπει να επιλέξει και τον χρόνο, ενδεχομένως και τον τρόπο με τον οποίο θα διαπραγματευτεί με τους δανειστές. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γεχαγιά, η κυβέρνηση είχε την πρόθεση να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, να βγούμε οριστικά από το μνημόνιο, να πάμε στη νέα φάση της πολιτικής πιστωτικής γραμμής πριν το τέλος του έτους, πριν την έναρξη της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, γι' αυτό και είχαμε πει ότι η διαδικασία θα γίνει τέλος Ιανουαρίου. Όμως, η άγονη στάση της αντιπολίτευσης, το γεγονός ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνενέσουν στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ιδίως είπε καθαρά ότι δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα της κυβέρνησης να διαπραγματεύεται, δεν αναγνωρίζει τις δεσμεύσεις και τις υπογραφές, δεν αναγνωρίζει την αρχή της συνέχειας του κράτους, αυτό προκάλεσε τεράστια αντίδραση διεθνώς. Διότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα βασίζεται στην συνέχεια των κρατών μελών. Το γεγονός ότι υπάρχουν εθνικές στρατηγικές, εθνικές δεσμεύσεις, η κάθε κυβέρνηση εκπροσωπεί την χώρα, εκπροσωπεί το έθνος της και το δεσμεύει. Γίνονται συνεχώς εκλογές, αλλά κανείς δεν αμφισβητεί τους προηγούμενους, όλοι παραδίδουν φυσιολογικά στους επόμενους. Άρα η διασταύρωση της διαπραγμάτευσης και της προεδρικής εκλογής και η άγονη στάση της αντιπολίτευσης, δυστυχώς συμπεριλαμβανομένης και της Χρυσής Αυγής, γιατί χωρίς τις ψήφους της Χρυσής Αυγής δεν μπορούσε να επιτευχθεί αυτό, μας οδήγησε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί ανέβαινε τεχνητά ο πύχης της διαπραγμάτευσης, μεγάλωνε η αντίδραση των αγορών, έφευγαν οι επενδυτές, γιατί ακούγαν απειλές, δεν δεχόμαστε καμία αποκρατικοποίηση, θα επανεξετάσουμε όλες τις συμβάσεις, και έτσι η αντίδραση των εταίρων μας, η αντίδραση των αγορών, το κλίμα αβεβαιότητας, δηλαδή το λεγόμενο country risk, ο κίνδυνος της χώρας ο πολιτικός, είναι αυτός που μας επέβαλε για να προστατεύσουμε τη χώρα, τις θυσίες των Ελλήνων, να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαπραγμάτευση, να φέρουμε την προεδρική εκλογή ένα μία νωρίτερα. Αφού η στάση της αντιπολίτευσης ήταν άγονη και επιθετική και έστελνε λάθος μηνύματα, εσωτερικά και εξωτερικά, ήταν προτιμότερο αυτό, αν το ξέρουμε στις 29 Δεκεμβρίου, να κάνουμε εκλογές τον Ιανουάριο, για να μείνει τουλάχιστον ο Φεβρουάριος ως μήνας διαπραγμάτευσης. Εάν τρώγαμε και τον Ιανουάριο σε μια άτυπη προεκλογική αντιπαράθεση χωρίς αποτέλεσμα, δεν θα είχαμε ούτε το Φεβρουάριο. Ακούω λοιπόν το επιχείρημα κάποιων στελεχών, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε «Μα εντάξει, μπορεί να ζητήσουμε παράταση της δίμηνης παράτασης». Εμείς θέσαμε το ζήτημα της εξόδου από το μνημόνιο από το μυαλό μας. Εμείς το θέσαμε το ζήτημα αυτό γιατί ετίθεται εκ των πραγμάτων. 31 Δεκεμβρίου 2014 έληξε το μνημόνιο το ευρωπαϊκό, το δάνειο το ευρωπαϊκό, το μεγάλο και φτηνό δάνειο. Υπολείπεται μια μικρή δόση 1,8 δις. Και αυτό που κάνει η Τρόικα τώρα στο όνομα των εταίρων δεν είναι μόνο η τελευταία επιθεώρηση για το κλείσιμο του προγράμματος, είναι η προετοιμασία του νέου πλαισίου που είναι η προληπτική πιστωτική γραμμή που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα ούτως ή άλλως ετίθεται εκ των πραγμάτων το ζήτημα της εξόδου από το μνημόνιο. Το θέμα είναι αν θα βγούμε από το μνημόνιο για να πάμε στο χάος ή αν θα βγούμε από το μνημόνιο για να πάμε προστατευμένα στις αγορές, με θώρακα. Άρα το χρονοδιάγραμμα της διαπραγμάτευσης ήταν δεδομένο. Το χρονοδιάγραμμα της προεδρικής εκλογής δεδομένο εκ του συντάγματος. Αυτά διασταυρώθηκαν και κάναμε το καλύτερο δυνατό. Τώρα, οι ένθερμοι οπαδοί της αντιμνημονιακής πολιτικής λένε θα ζητήσουμε και άλλο μνημόνιο, παράταση, άλλους 2 μήνες, άλλους 4 μήνες, συνολικά 6 μήνες, γιατί όχι 1 χρόνο, χωρίς νέο δάνειο. Μνημόνιο και τρόικα χωρίς δάνειο. Δηλαδή, μόνον τα κακά, χωρίς τίποτα το καλό.
Αυτό πια είναι η κορυφαία αντίφαση. Επειδή δεν έχουμε τι να κάνουμε, να μείνουμε στο μνημόνιο, να είμαστε υποκυδαιμονία. Αυτό είναι μια αντιστροφή των ρόλων και της πραγματικότητας. Και αυτό βλάπτει την οικονομία, τις επενδύσεις, την απασχόληση, την ανάπτυξη του νέου σχήματος που φανταζόμαστε για τη χώρα. Και βεβαίως βλάπτει και το πολιτικό κλίμα.